Η αμνηστία στους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των τελευταίων μηνών αποδεικνύεται το μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Ουκρανία. Αυτό θα είναι και το αντικείμενο της δεύτερης συνεδρίασης των βουλευτών. Την υιοθέτηση περισσότερων μέτρων που θα οδηγήσουν στην εθνική ενότητα ζήτησε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο Γιανουκόβιτς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Η αντιπολίτευση επεδίωκε την υιοθέτηση νόμου για αμνηστία. Αλλά οι αρχές, δηλαδή το κυβέρνον κόμμα, επιμένουν να υιοθετήσουν τον νόμο μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή να φύγουν οι καταληψίες από τα κυβερνητικά κτίρια και οι διαδηλωτές από τους δρόμους. Εμείς όμως δεν συμφωνήσαμε, δηλώνει ο Όλεχ Τιάνιμποκ του αντιπολιτευόμενου κόμματος Σβόμποντα. Η πλευρά Γιανουκόβιτς, που ψήφισε την ακύρωση του νόμου περί διαδηλώσεων, ζητά από τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν για να αποκατασταθεί η τάξη. Η χώρα έχει σχεδόν παραλύσει. Η πολιτική κρίση έχει παγώσει τα πάντα. Πρέπει να επιστραφούν τα κτίρια στους εργαζόμενους και να επιστρέψει η χώρα στους ρυθμούς της, λέει η βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Ωστόσο, οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους, προσθέτοντας κι άλλες διεκδικήσεις στη λίστα τους. Απλά προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Νομίζουν ότι αυτά θα είναι αρκετά για τον κόσμο. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό που θέλει πραγματικά ο κόσμος είναι η παρέτηση Γιανουκόβιτς και η διάλυση της Μπερκούτ. Και όσοι αστυνομικοί της βασάνισαν και σκότωσαν, πρέπει να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Χιλιάδες διαδηλωτές πανηγύρισαν την παρέτηση της κυβέρνησης Αζάροφ. Ο 66χρονος απερχόμενος πρωθυπουργός, πιστός στρατιώτης του Γιανουκόβιτς, έριξε λάδι στη φωτιά την προηγούμενη εβδομάδα, αποκαλώντας τους διαδηλωτές τρομοκράτες. Your bitches.